Κύριοι συνάδελφοι, καταρχήν να συμπληρώσω σε αυτό που είπε ο πρόεδρος στην αρχή σε σχέση με την Τουντούκα, ότι αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται κινητοποίηση από φορείς και επιτροπές και σωματείων και φορών της Δυτικής Αττικής, με αφορμή βέβαια το θέμα 4 που κουβεντιάζουμε σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γι' αυτό ακούγεται και σας ενημερώνουμε δηλαδή ότι υπάρχει κινητοποίηση. Τώρα, επί της ουσίας για το θέμα, κύριοι συναδελφοί, έχουμε ξανατοποθετηθεί και έχουμε ξανατοποθετηθεί πολιτικά γενικά με τις επιτροπές. Δεν διαφωνούμε αν υπάρχει μια επιτροπή συμβουλευτικά και γνωμοδοτικά να δίνει θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Διαφωνούμε με τον αποφασιστικό χαρακτήρα τους. Δηλαδή, ουσιαστικά να παίρνει αποφάσεις οι οποίες θα πηγαίνουν στην Οικονομική Επιτροπή και πολύ περισσότερο όταν έχουν και προϋπολογισμό και ποσά, και το Περιφερειακό Συμβούλιο να μην ενημερώνεται. Και γιατί διαφωνούμε? Γιατί αυτό ουσιαστικά δεν δίνει δυνατότητα καμία αντιπαράθεση, ούτε πολιτική συζήτηση. Ουσιαστικά δεν δίνει καμία δυνατότητα διαπάλης και ενημέρωσης των εργαζόμενων του λαού που παρακολουθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και να τοποθετηθούν και όλες τις παρατάξεις. Ουσιαστικά με fast track διαδικασίες θα παίρνονται εκεί τα θέματα, θα περνάνε και δεν θα υπάρχει καμία. Θα εγκρίνονται κονδύλια και τα σοβαρά ζητήματα ουσιαστικά δεν θα προκαλούν την αντίδραση και τη δίκαιη οργή των εργαζομένων. Οπότε θα παίρνει ουσιαστικά και χαμπάρει κανένα. Αν είναι ουσιαστικά, δηλαδή να μην υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα τα παίρνει η Επιτροπή, θα παίρνει στην Οικονομική Επιτροπή, εφαρμόζονται και ουσιαστικά στο καμπούρι την πλάτη, εμείς θα παίρνουμε χαμπάρι. Εδώ, συναδελφοί, είμαστε Περιφερειακό Συμβούλιο. Και αν πράγματι έχετε την πλειοψηφία, να τα φέρνετε εδώ τα θέματα, να τα κουβεντάζουμε, να τα συζητάμε, να παίρνει ο καθένα την ευθύνη του και αν έχετε την πλειοψηφία, να το περνάτε. Λέμε λοιπόν ότι με αυτού του είδους τις επιτροπές, με το χαρακτήρα τους, δηλαδή τον αποφασιστικό και το τέτοιο, διαφωνούμε και με τη σύνθεσή τους έτσι όπως πάει και είμαστε κατά το καταψηφίσμα.